Πάμε μπροστά, μπρο. Όχι, εσύ κάτσε από εδώ. Είναι από εδώ. Οπότε έρχομαι από εδώ. Πίσω, γεια σας. Γεια σας. Ήρθανε τα κορίτσια μας. Εύελιν, θα ξεκινήσεις εσύ. Γεια σας, κορίτσια μου. Γεια σας. Εσύ είσαι το κορίτσι που θυμάμαι ότι σπάει πάρα πολύ τη μέση της στις φωτογραφίες. Ε, μπορεί, το κάνω. Να ξέρεις ότι το έχω ζηλέψει πάρα πολύ αυτό που το έχω δει να κάνεις. Μπράβο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εσένα. Ωραίο, πρωτότυπο, διαφορετικό, δημαρχείο, έτσι. Ναι, ναι. Τέλεια. Δεν μου αρέσουν τα παπούτσια σου, γιατί γενικά δεν μου αρέσουν τα συγκεκριμένα παπούτσια. Και θα περάσω εσένα, Φωτεινή μου, και θα σου τραγουδήσω. Βαριέμαι, 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 βαριέμαι. Λοιπόν, αυτό το φόρεμα δεν μου θυμίζει καθόλου εσένα αυτό το νηφικό. Γιατί? Γιατί, δεν ξέρω, μας έχει συνηθίσει, είναι οι τελευταίες μέρες βέβαια που μας μπερδεύουν λιγάκι, μας έχει συνηθίσει σε πιο σεξι εικόνες και τώρα ξαφνικά εδώ έχουμε ένα μπούστο το οποίο δεν βλέπω τίποτα από εσένα και αν το πάμε στις τελευταίες εικόνες, τώρα θα έπρεπε να μου έχεις φέρει κάτι πάρα πολύ φρέσκο. Mm-hmm. Αλλά πάρα πολύ φρέσκο. Αυτό είναι ένα νηφικό, το οποίο είναι εύκολο, αλλά κάνεις έναν ανατρεπτικό γάμο. Οπότε θα έπρεπε να είχες δώσει συνολικά μία φρέσκια εικόνα, που εμένα θα με είχες τρελάνει. Κατάλαβες. Τη μεγαλοπρέπεια τη βλέπω. Δεν το συζητώ. Είναι καλή ημέρα, αλλά δεν είναι το καλό το δύο. Ευχαριστώ. Λάκη. Λοιπόν, κορίτσια μου, πολύ ωραίο το μήνυμα που δίνετε και θα μπορούσε να είναι πολύ έντονο και να συζητηθεί πάρα πάρα πολύ υπέροχα. Πώς βλέπω εγώ έναν τέτοιο γάμο δύο γυναικών, δύο υπέροχων κοριτσιών. Το βλέπω να υπάρχουν δύο ταξίντο, να φοράνε και δύο το ίδιο ταξίντο, με μια μεγάλη ζώνη που να έχει μια ουρά πίσω τεράστια, να η μία από τις δύο να έχει ειρωνικά ένα ειρωνικό παπηγιόν, και η άλλη να έχει ένα ωραίο κόσμημα της γιαγιάς ή της μαμάς ή κάποιο, τέλος πάντων, κοιμήλιο. Το οποίο θα έδινε συναισθηματικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Όχι, και θα είναι μεγαλοπρεπές. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ένα νηφικό όταν πηγαίνουμε σε γάμο που γίνεται σε ένα δημαρχείο. Ειδικά με props, με την καλή έννοια λέω props, η μία της άλλης, θα μπορούσε να κάνει κάτι φαντασμαγορικό και υπέροχο. Ευχαριστούμε. Στέλιο. Ναι, γιατί σήμερα επέλεξες κορίτσι Φωτεινή? Ήθελα να περάσω ένα μήνυμα. Μήνυμα. Ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ζει τη ζωή του και να είναι ευτυχισμένος με τον τρόπο που θέλει. Mm-hmm. Και να μην υπάρχουν πλέον αυτά τα στερεότυπα, ειδικά στην Ελλάδα, ότι είναι δύσκολο και είναι κατακριτέο να παντρευτείς αυτόν ή αυτή που αγαπάς και θέλεις. Και επειδή και η Ειρήνη έχει ακριβώς την ίδια άποψη με μένα, το συζητήσαμε και είπαμε να φέρουμε το κόνσεπτ τη σήμερα μαζί. Κοίταξε, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο και ξέρεις, ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών είναι μια κανονική συνθήκη πλέον. Mm-hmm. Όποιος θέλει να παντρευτεί μπορεί, δεν χρειάζεται καμία κοπέλα Ισυχά. Στην τηλεόραση mm-hmm. να φέρει μια φίλη της που θα την ντύσει στερεοτυπικά γαμπρό για να δείξει ότι μπορούν οι γκέι άνθρωποι να παντρευτούν. Καταλαβαίνεις. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Δεν το έκανα αυτό για να. Έκανες. Το έκανα με την καλή έννοια. Δεν το έκανα για να επιβάλλω εγώ κάτι σε κάποιον. Ούτως ή άλλως πλέον αυτό είναι δεδομένο που λέτε. Νομίζω δεν το έφερα πρώτη εγώ σαν μήνυμα. Στη μετάφραση, τέλος πάντων. Είναι όλο λάθος. Ούτε το κοστούμι έχει σωστό fit. Ούτε το μήνυμα περνάει. Ούτε τα παπούτσια είναι σωστά ούτε της μίας, ούτε της άλλης. Ούτε οι τιάρες, ούτε τα νηφικά, ούτε τα κοσμήματα, ούτε τα νύχια, ούτε τίποτα. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί αυτό το νηφικό θα μπορούσε να το κάνεις πολύ ωραίο, να το πεθετήσεις σε ένα σωστό περιβάλλον, σε ένα σωστό κόνσεπτ και να έχεις μια ωραία εμφάνιση γενικώς. Εντάξει. Θα σου βάλω ένα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα εγώ, πολύ, πολύ που ήρθες εδώ. Εύχομαι να συνεχίσεις να κάνεις τα νηρά σου. Καλή επιτυχία. Εσύ, Φωτεινή μου, γυρνάς. Mm-hmm. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.